Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Kitchen Lab. Η ερώτηση που θα σας κάνω σήμερα είναι πάρα πολύ απλή. Πόση ώρα θέλετε για να πάρετε τηλέφωνο και να παραγγείλετε ένα μπέργκερ στο σπίτι σας και πόση ώρα θα κάνει για να έρθει ένα μπέργκερ στο σπίτι σας? Τουλάχιστον μισή ώρα. Εγώ σας υπόσχομαι σήμερα ότι άμα ακολουθήσετε τις οδηγίες μου, σε 1 τέταρτο, 15 λεπτά maximum θα είναι έτοιμο το καλύτερο, μα καλύτερο μπέργκερ που έχετε δοκιμάσει. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Παίρνουμε ένα τηγάνι, το βάζουμε πάνω στη φωτιά και το αφήνουμε να κάψει πάρα πολύ καλά. Γιατί κυρίες και κύριοι, στο μπέργκερ μας θα βάλουμε και καραμελωμένα κρεμμύδια. Έχω δύο κρεμμυδάκια, γιατί θα κάνω 4 μπέργκερ, πάει περίπου μισό κρεμμύδι στο μπέργκερ και θα τα κόψω λεπτές φέτες. Λοιπόν, το τηγανάκι μου καίει, θα προσθέσω όχι πολύ λάδι, θέλω ίσα 1-2 κουταλιές της σούπα σε ελαιόλαδο. Ρίχνω μέσα το κρεμμύδι και θα τα αφήσω να καραμελώσει. Για να βοηθήσω να καραμελώσει πιο γρήγορα, θα προσθέσω έτσι 2 καλές πρέζες ζάχαρη. Θα προσθέσω 2 κουταλιές της σούπας ξύδι βαλσάμικο και θα αφήσω σε δυνατή φωτιά να καραμελώσει. Τώρα, στο άλλο τηγάνι. Πάμε να ετοιμάσουμε το μπέικον μας. Έχω ωραίες φέτες μπέικον. Πάμε με 1 φέτα μπέικον, γιατί συνήθως το παρακάνουμε με το μπέικον. Βάζουμε πιο πολύ μπέικον από όλα τα υπόλοιπα υλικά. Θα βάλω, αλλά με οικονομία. Τα κρεμμυδάκια μας, κοιτάξτε εδώ, ήδη άρχισαν να παίρνουν ωραίο χρώμα και πάμε να ετοιμάσουμε το κιμά μας. Λοιπόν, εδώ έχω πάρει ωραίο κιμά και αυτό που έκανα είναι, είπα το χασάπι μου, καθώς θα το βγάζει η μηχανή του κιμά, να μην το πατήσει. Άμα το πατήσουμε, γίνεται μετά λάστιχο το μπιφτέκι μας και είναι κάτι που δεν θέλουμε. Αυτός ο κιμάς είναι για 4 μπέργκερ, οπότε θα το χωρίσω στα 4, χωρίς να το πιέζω πάρα πολύ. Κοιτάξτε εδώ. 1, 2, 3. Χωρίς να το πιέζω, ίσα-ίσα, το βλέπετε, 4. Δεν το πίεσα, άμα το πιέσω, ο κιμάς μου θα γίνει ένα και είναι κάτι που δεν θέλω. Το μπέικον μου αρχίζει να γίνεται, το κρεμμυδάκι μου αρχίζει να καραμελώνει. Πόση ώρα έχει περάσει ως τώρα? Ούτε 2-3 λεπτάκια. Λοιπόν, και αυτό που θα κάνω είναι το εξής. Πάω πάνω από το κιμά μου και θα προσθέσω αλάτι και πιπέρι, τίποτα άλλο. Τσιρτσιρίζει το μπέικον. Θα το γυρίσω την άλλη. Θα γίνει έτσι ωραίο και τραγανό. Συνεχίζω να ανακατεύω και αλλάζω τα τηγάνια μου. Τώρα πάει χαμηλή φωτιά το κρεμμύδι για να το βοηθήσω να καραμελώσει σιγά σιγά και υψηλή φωτιά το μπέικον για να γίνει πάρα πολύ τραγανό. Προχωράμε πάρα πολύ απλά, παίρνοντας ένα πιάτο και βάζοντας το μπέικον που είναι έτοιμο στο πιάτο. Παίρνω τον κιμά μου, τον κάνω έτσι ένα μικρό μασαζάκι γύρω γύρω από τα αλάτια και τον παίρνω να πάει παντού και παίρνω έτσι όπως είναι τον μπόγο και το βάζω στο τηγάνι, στο ίδιο τηγάνι που έχω ψήσει τον μπέικον. Παίρνω τον άλλο μπόγο, το βάζω και αυτό στο τηγάνι, παίρνω μια υπέροχη σπάτουλα και κάνω μια κίνηση, χραπ, και πιέζω τον μπέργκερ, μόνο αυτό χρειάζεται. Χραπ, χραπ και χραπ. Θα χρειαστεί να προσθέσω λίγο ακόμα αλάτι και πιπέρι. Λίγο αλατάκι. Όπως βλέπετε, δεν έχω βάλει τίποτα μέσα. Έχω πάρει τόσο ωραίο κρέας που δεν χρειάζεται να βάλω τίποτα άλλο. Επίσης, θα χρειαστεί να προσθέσω λίγο λαδάκι. Ίσως για να βοηθήσει να καραμελώσει ακόμα περισσότερο. Αλλά κοιτάξτε πόσο. Μιλάω για 1-2 κουταλιές της σούπας. Άμα βάλουμε πολύ λάδι, θα παραψηθεί το μπέργκερ και δεν θα γίνει σωστό. Τα κρεμμύδια μου έχουν καραμελώσει. Οπότε θα τα βγάλω και θα τα βάλω εδώ. Οχ. Κοιτάξτε τώρα που έχουν γίνει. Μόλις σε 4-5 λεπτάκια έχουν καραμελώσει, έχουν γίνει ακριβώς όπως πρέπει να είναι. Θυμίζουν πάρα πολύ μαρμελάδα, αλλά δεν είναι μαρμελάδα, δεν έχουν αυτή την έντονη γεύση από το κρεμμύδι που πολλοί θα πιστεύουν ότι έχουν. Και ήρθε η ώρα να γυρίσουμε τα μπέργκερ. Κοιτάξτε εδώ. Αυτό ήταν. Αυτό που θέλω να δείτε είναι εδώ πέρα όλη αυτή την καραμέλα που έχει φτιάξει το μπιφτέκι από μόνο του. Με το που γυρίσω από την άλλη πλευρά, παίρνω και βάζω από πάνω το τυρί. Μία φέτα τυρί καλύπτει τους πάντες. Αλλά μία μισή φέτα τυρί νομίζω ότι είναι ακόμα καλύτερα. Σκεφτείτε ότι αυτό το κιμά δεν το πλάσαμε πάρα πολύ ώρα, οπότε όταν θα φτιάξουμε το μπέργκερ θα λιώσει το τυρί και θα κρατάει όλα τα υλικά μεταξύ τους. Το μπέργκερ μου γίνεται, θα κόψω ωραίες φέτες στην ντομάτα μου, χρειάζομαι 4 φέτες. Μία,
δύο, τρεις, τέσσερις. Αφήνουμε την ντομάτα μας στην άκρη και παίρνουμε το μπέικον να το βάλουμε πάνω από το μπιφτέκι μας. Και τα μπιφτέκια μου είναι έτοιμα. Καψάκι, τα βγάζω και κοιτάξτε εδώ πώς έχει καραμελώσει από κάτω, το βλέπετε. Με λίγο χαρτάκι θα καθαρίσω το τηγάνι, θα ρίξω λίγο λαδάκι. Βέβαια στο εξωτερικό, αν πηγαίνατε στην Αγγλία ή οπουδήποτε αλλού, θα βάζανε βουτυράκι για να ψήσουν τα ψωμάκια. Αλλά εμείς είμαστε στην Ελλάδα, οπότε πρέπει να δώσω ένα ελληνικό χαρακτήρα τελικά στα μπέργκερ. Και θα το κάνω. Και θα τα ψήσω ίσα ίσα, να πάρουν έτσι λίγο χρώμα και να γίνουν τραγανά. Πατάω λίγο, περιμένω. Το που γίνουν από τη μία πλευρά, κοιτάξτε πόση ώρα θέλουν. Ούτε 10 δευτερόλεπτα. Αυτό ήταν. Και τα αφήνω στην άκρη. Πάμε για τα επόμενα, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, λίγο λαδάκι. Παραλαμβάνω, μπορείτε να βάλετε και βουτυράκι. Να βάλω τα ψωμάκια μου. Σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε ψωμάκια για μπέργκερ, να σας πω ότι έχω τη συνταγή για hot dog στο site μου και σε βίντεο. Ακολουθείτε ακριβώς την ίδια συνταγή και φτιάχνετε ψωμάκια για μπέργκερ. Λοιπόν, τα ψωμάκια μου είναι έτοιμα και ήρθε η ώρα να στήσω τα μπέργκερ. Παίρνουμε ένα ξύλο κοπής. Και πρώτα απ' όλα ξεκινάμε τη βάση από τα ψωμάκια μας. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Μπορώ να κάνω παραγγελία μία μερίδα πατάτες. Ευχαριστώ. Λοιπόν, προσθέτουμε μαγιονέζα και δεν θα το παρακάνετε. Θα βάλετε μαγιονέζα ίσα ίσα να υπάρχει, να γλιστράει όπως λέμε. Άμα βάλουμε πάρα πολύ μαγιονέζα, στο τέλος δεν τρώγεται το μπέργκερ. Λίγο barbecue sauce ή ketchup, ό,τι σας αρέσει. Παίρνω ένα μπέργκερ. Κοιτάξτε πόσο ζουμερό που είναι το μπέργκερ. Και αυτή είναι η μαγιά. Ότι τώρα όση ώρα θα κάθεται το μπέργκερ θα βγάζει όλα τα ζουμιά και θα το τραβάει τα ψωμάκια. Λοιπόν, ντομάτα. Καραμελωμένο κρεμμύδι. Πάντα αναρωτιόμουν γιατί βάζουν μαρούλι στο μπέργκερ και καλά για να το παίξουμε ότι κάνουμε κάτι healthy. Σκεφτείτε τώρα έχουμε κάνει όλο αυτό και βάζουμε μια φλούδα από μαρούλι. Είναι λίγο αστείο, αλλά υπάρχει λόγος. Θέλουμε κάτι τραγανό μέσα και θέλουμε έτσι κάτι να μας δίνει την αίσθηση ότι τρώμε και σαλάτα μαζί. Βάζουμε τα καπάκια μας. Θα βάλω το αγκουράκι του Ρυσία από πάνω. Ήθελα να το κάνω έτσι με τα μαχαίρια, να το παίξω μάγκας. Μια χαρά. Οι πατάτες μου ήρθανε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το υπερπέρανε. Πατάτες τηγανιτές. Και κυρίες και κύριοι, σε 15 λεπτά έχουμε 4 μπέργκερ με πατάτες. Έχει πάνω και αγκουράκι τουρσία και μπέικον, έχει και τυρί. Το κρέας είναι ψημένο τέλειο, το ψωμάκι είναι πάρα πολύ τραγανό. Η σως μέσα είναι πάρα πολύ ζουμερή. Παναγία μου, όλοι μπορείτε σε 10 με 15 λεπτά να φτιάξετε αυτό το υπέροχο μπέργκερ. Και ήρθε η ώρα να δοκιμάσω το μπέργκερ. Μα κοιτάξτε εδώ. Και μόνο που το βλέπεις χάνεσαι στη ματιά του. Σε κοιτάζει, το κοιτάζεις. Και λες τώρα, Παναγία μου, πώς το βάζω αυτό όλο στο στόμα. Αναγκαστικά θα κόψω ένα κομμάτι. Μένα μου αρέσει μέτριο, σας το είπα. Και θα φάω από εδώ. Δεν υπάρχει. Αυτό είναι μπέργκερ. Και βέβαια το μπέργκερ είναι αυτό που είδατε μόλις τώρα. Τι πρέπει να κάνετε? Subscribe. Το πατάμε και πετάμε. Comments από κάτω. Τι άλλα βίντεο θέλετε να κάνω? Πρέπει να κλείσω αυτό το βίντεο γιατί θέλω να δοκιμάσω. Μοιραστείτε το βίντεο. Φτιάξτε τη συνταγή. Και ό,τι φτιάξετε θα πείτε: άρε Πετρετζίκη, δίκιο είσαι. Αλήθεια, δίκιο είχα. Γεια σας.